Καταρχήν θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά και στην Καλαμάτα και στην ομάδα μου και σε όλες τις ομάδες του Μήλου. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Τα παιχνίδια όλα είναι αυτοκίνητα. Υπάρχουν βέβαια ομάδες με δυναμική όπως είναι η Καλαμάτα, οι οποίες πιστεύω ότι θα διεκδικήσουν την άνοδο και οι περισσότερες πιθανότητες είναι να την κερδίσει την άνοδο η Καλαμάτα και κάποιες άλλες ομάδες να την διεκδικήσουν. Ήρθαμε να αντιμετωπίσω μια ομάδα πολύ δύσκολη. Μια ομάδα την οποία είδα δύο φορές βέβαια. Και ήξερα και η ομάδα μου και εγώ τι θα αντιμετωπίσουμε και προετοιμαστήκαμε κατάλληλα και αυτό. Το παιχνίδι το διαβάσαμε ώστε να δώσουμε πρωτοβουλία στην Καλαμάτα και εμείς να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε πάνω σε μια λειτουργία η οποία θα μας βοηθήσει να κλείσουμε τους όρους και να βρούμε όρο στην αποκέντρωση είναι να διεκδικήσουμε έναν κόλπο. Αυτό έγινε σε κάποια στιγμή. Υπήρχε βέβαια η πίεση της Καλαμάτας. Προς το τέλος έκανε τις ευκαιρίες να μπορέσει να ισοφαρίσει το μάτς. Αλλά όπως έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω, δεν μένουμε σε αυτή την νίκη εμείς. Και αυτό προσπαθώ να πω στην παιδιά και στην ομάδα μου, γιατί σημασία έχει πώς τελειώνει μια προσπάθεια που ξεκινάς και όχι πώς την ξεκινάς, ούτε πώς εξελίσσεται. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα και το πρωτάθλημα ένα νοκάουτ παιχνίδι. Είναι αγωνιστικές πορείες. Και σημασία έχει πώς θα τερματίσεις, όχι πώς θα συγκινήσεις. Είναι θετικό για μας βέβαια, γιατί είμαστε μια καινούργια ομάδα, 10 ημερών ομάδα βασικά, γιατί 15 μέρες έχουμε στην ομάδα αυτή. Και αξίζουν στην καρδία τα παιδιά, γιατί έχουμε λίγο χρονικό διάστημα, δουλέψαμε πάνω σε πάρα πολλά πράγματα και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί ανταποκριθήκαν πάρα πολύ σε αυτά που του ζήτησε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και την προσπάθεια που έκανε Καλαμάτα, η οποία έδειξε ένα καλό παιχνίδι, πιστεύω. Απλά θα μπορούσε σε μια δεύτερη φάση να ήταν πιο τυχερή, να ανοίξει το σκορ και θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα για εμάς. Αλλά το ποδόσφαιρο, πάντα ένα πρόβλημα. Χρειάζεται την τύχη για να πάρει ένα αποτέλεσμα μέσα στην τέτοια έδρα και από μια τέτοια ομάδα. Και εύχομαι στη συνέχεια, επειδή είναι πραγματικά μια δυνατή περιοχή και σε ομάδα, αλλά και σε. Και στον κόσμο. Και αξίζει να βρίσκεται σε άλλες κατηγορίες και όχι εδώ. Και πιστεύω ότι στην τέλεια θα το καταφέρει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθεια που στην κοινωνία και να το ευχηθώ. Καλή συνέχεια και υπομονή γιατί η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν για την άνοδο και μπορεί να είναι και πιο.